Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο της σειράς Farming Simulator 22. Είναι το δεύτερο επεισόδιο. Πριν λίγες μέρες βγήκε το πρώτο και η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι περίμενα. Όχι στα views, αλλά στα comments. Τα comments, παιδιά, ήταν το κάτι άλλο. Πάρα πολλά σχόλια που ήσασταν χαρούμενοι με το παιχνίδι αυτό. Πάρα πολλοί δώσατε tips για το πώς να προχωρήσει η σειρά, τι να κάνω γενικότερα. Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για την ανταπόκριση. Η φωνή μου είναι λίγο αλλαγμένη γιατί είμαι λίγο κρυωμένος. Έχω απλά μπούκομα, δεν έχω κάτι σοβαρό. Οπότε θα ανεχτείτε λίγο αυτή τη φωνή για αυτό το επεισόδιο, μιας και είμαι χαϊπαρισμένος και δεν μπορώ να μην συνεχίσω να παίξω το δεύτερο επεισόδιο. Ανυπομονώ να δω τι θα κάνουμε. Ούτε σε άλλος ξέρουμε ότι οι αγροτικές δουλειές δεν σταματάνε ποτέ, είτε σε άρρωστος είτε όχι. Τρέχουνε, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε. Στο προηγούμενο επεισόδιο κάναμε τις πρώτες μας αγορές, αγοράζοντας χωράφι με άχυρο, αγοράζοντας τρακτέρ, καρότσα και κομπίνα. Μαζέψαμε το πρώτο χωράφι γιατί ήταν έτοιμο για να το κάνεις harvest και σήμερα πάμε να δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Πριν μπούμε στο παιχνίδι κανονικά, θα σας πω ότι και αυτό το βίντεο είναι χορηγούμενο από eneba.com, οπότε αν ψάχνεις νεότερα παιχνίδια, τσέκαρε το βιντεάκι που ακολουθεί για την Eneba να ενημερωθείς κι εσύ και τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Θέλεις κι εσύ να αγοράσεις φθηνά παιχνίδια αλλά δεν ξέρεις από πού? Το eneba.com είναι αυτό που ψάχνεις. Το eneba.com είναι ένα αξιόπιστο site που έχει τις καλύτερες τιμές της αγοράς και μια μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών σε PC, PlayStation, Xbox, Nintendo, μέχρι και V-Bucks για Fortnite, FIFA Coins και GTA Online Sarcards. Επίσης, πάρα πολύ συχνά τρέχουν απίστευτες προσφορές που κάνουν τα παιχνίδια τους να είναι ακόμα φθηνότερα. Αν θες και εσύ να αγοράσεις φθηνά από Eneba και να στηρίξεις και εμένα σε αυτή τη χορηγία, πάτε τα link κάτω στην περιγραφή και κάνε το παιχνίδι που θέλεις δικό σου. Και για να μην ξεχάσω, μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου τρέχει μια προσφορά όπου οτιδήποτε αγοράσεις, αν επιλέξεις για πρώτη φορά μέθοδο πληρωμής στην PayPal, παίρνεις πίσω το 25% των χρημάτων σου. Επίσης, με κωδικό PayPal5 έχεις και 5% έκπτωση για τις αγορές σου. Αυτά. Πάμε πίσω στο βίντεο. Λοιπόν, και αφού πλέον ξέρεις από πού μπορείς να αγοράσεις φθηνότερα παιχνίδια, ήρθαμε κατευθείαν στο save όπως σας είπα, όπου είμαστε με την κομπίνα εκεί πίσω και το τρακτέρ γεμάτο σιτάρι εδώ μέσα, όπως βλέπετε. Μου είπατε κιόλας ότι οι γραμμές εδώ πέρα στο χωράφι που έχουν μείνει είναι το άχυρο που έχει μείνει πίσω και το τρώνε εκεί τα πουλιά. Φύγετε από εκεί, τέλος πάντων. Και μου δώσετε ιδέες για το τι πρέπει να κάνω και το σιταράκι και το άχυρο, θα τα δούμε όλα αυτά σιγά σιγά. Οπότε ξεκινάω εγώ να πηγαίνω στον προορισμό μου και έλαβα υπόψη μου κάποια από τα σχόλιά σας που λέγανε να αγοράσω κάποιο σπίτι. Πάμε λίγο στο χάρτη. Το παιχνίδι με κάνει spawn στην αρχή με ένα σημείο εδώ πέρα, το οποίο είναι ότι πρέπει για να κάνεις το πρώτο σου σπίτι, έχει και ένα χωράφι μέσα. Οπότε λέω γιατί όχι να μην αγοράσουμε αυτό εδώ το σημείο. Κάνει 148 χιλιάρικα και νομίζω πως θα είναι και αυτό μέσα στην επένδυσή μας. Καλώς ήρθες καινούργιο μας σπίτι, πάμε να το δούμε από κοντά. Ουσιαστικά εκεί θα είναι η βάση μας. Θέλω να δω πόσα λεφτά θα χαλάσουμε εκεί πέρα, γιατί έχουμε τώρα στα 800 χιλιάρικα. Και μετά θα δούμε πόσα λεφτά περισσεύουν για να δούμε αν θα αγοράσουμε έξτρα εξοπλισμό ή έξτρα χωράφια. Θα δείξει, παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το view. Γενικότερα μπορείς να δεις και πίσω τι γίνεται. Την καρότσα κανονικά. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι για τη μονιέρα το συγκεκριμένο, αλλά δυστυχώς δεν έχω. Είναι και ακριβές παναθεμάτες. Οπότε θα βολευτούμε με το keyboard και το mouse. Πάντως τα γραφικά του παιχνιδιού είναι πανέμορφα όπως βλέπετε. Να, εδώ δίπλα στο ποτάμι, στη γέφυρα, είναι το σπίτι που μόλις αγοράσαμε. Είναι σε αυτό το σημείο. Βλέπετε πως υπάρχουν πάρα πολλές υποδομές. Αυτό είναι το σπίτι μας. Μπορούμε να το αλλάξουμε. Όλα είναι customization όσο δεν πάει. Μπορείς να αλλάξεις ακόμα και το πάτωμα, να μην είναι χυγρασίτη, να έχει έρημο, ξέρω εγώ. Το σπίτι μπορείς να το πουλήσεις και να πάρεις άλλο. Και εδώ μπορούμε να βάλουμε διάφορα πράγματα, όπως για παράδειγμα σκέπαστρο για τα φορτηγά μας και αυτά, τα οποία είναι έξοδα που θα κάνουμε αργότερα. Γενικά, μην νομίζετε ότι παίρνω δεν είναι μόνιμο. Θα ξεκινήσουμε από μικροί αγρότες και όσο προχωράει το πράγμα, θα γινόμαστε όλο και πιο κλειδάτη, θα πούμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και μια και ήρθα εδώ πέρα, κατεβαίνω κάτω. Βλέπετε πως υπάρχουν κάποια πραγματάκια εδώ που είναι έτσι σαν περβάζια. Δεν ξέρω πώς ακριβώς μας επηρεάζει αυτό. Το χωράφι είναι αυτό εδώ που είναι μέσα στο οικόπεδο, το οποίο έχει sorghum, το οποίο είναι ζαχαρόχορτο, παιδιά. Αυτό το πράγμα πότε το μαζεύουμε τώρα? Γιατί ξέρετε, αυτό δεν το υπολόγιζα εγώ. Α, το μαζεύουμε τώρα. Μπορούμε να το μαζέψουμε τώρα. Growth λέει growing ακόμα. Okay, δεν το μαζεύω τον Αύγουστο, θα το μαζέψω το Σεπτέμβρη. Έχουμε περιθώριο ένα μήνα ακόμα. Οπότε πάμε να δούμε τι θα κάνουμε με το συγκεκριμένο σιτάρι. Μου είπατε να μην το πουλήσω τώρα το συγκεκριμένο σιτάρι, γιατί αν πάμε στις τιμές, θα το εξηγήσω και σε εσάς. Λέει εδώ πέρα ότι αυτή τη στιγμή το πουλάμε, ας πούμε, γύρω στα 500, ας πούμε, ευρώ. Αν πατήσω όμως Space, σου λέει το παιχνίδι κάθε μήνας που περνάει πόσο κοστίζει το συγκεκριμένο προϊόν. Ας πούμε, το Wheat τον Αύγουστο είναι στη χειρότερη τιμή του. Πιάνει ταβάνι, πάτο βασικά, όχι ταβάνι, στα 495. Όσο περνάνε οι μήνες και το κρατάω εγώ αποθηκευμένο στην αποθήκη μου, θα μπορέσω να το πουλήσω όλο και πιο ακριβά. Με το ταβάνι να φτάνει στον Ιανουάριο, που θα φτάσει γύρω στα 700 ευρώ. 732.
Οπότε μου προτείνατε όλοι, οι περισσότεροι βασικά, μου προτείνατε να αγοράσω σιλό να τα αποθηκεύσω μέσα. Κάποιοι μου είπατε, επειδή είναι τα πρώτα σιτάρια, πούλα τα να βγάλεις ένα αρχικό χρήμα και αργότερα θα κάνεις τέτοια πράγματα από αποθηκεύσεις. Πολύ καλές τακτικές και δύο, αλλά θα πάω μάλλον για το σιλό, γιατί δεν ξέρω, με πορώνει σαν ιδέα. Οπότε πάμε εδώ στο Construction και εδώ βλέπετε είμαι εγώ, έτσι πολύ μόρτης. Αυτό εδώ είναι το σπίτι μου, όπως είδατε, μπορώ να το πουλήσω ή να το κάνω rename και κοστίζει, αν πάω να το πουλήσω, θα πάρω 175 χιλιάρικα πίσω. Θα μπορούσα δηλαδή να πουλήσω αυτό το σπίτι και να πάω να φτιάξω, να βάλω ας πούμε ένα τροχόσπιτο, έτσι ένα λιόμενο των 20 χιλιάρικων, ώστε να βγάλω λεφτά. Δεν μας νοιάζει έτσι κι αλλιώς, δεν θα μείνω μέσα. Αλλά τέλος πάντων δεν το πειράζω προς το παρόν, θα είναι το σπίτι για ώρα ανάγκης. Άμα κάτι πάει στραβά, θα το πουλήσουμε και θα πάρουμε ένα πιο μικρό. Έχει πάρα πολλά σπίτια όπως βλέπετε και το καθένα έχει τη δικιά του ομορφιά. Θα ασχοληθούμε με τα σπίτια αργότερα. Πάμε προς το παρόν στα σιλό. Βλέπω εδώ πέρα στα σιλό ότι υπάρχει αυτό εδώ το οποίο χωράει 250 χιλιάρικα λίτρα. Βλέπετε, είναι αυτό εδώ το περίεργο πράγμα. Πολύ αρχαίο. Εγώ λέω να πάμε σε κάτι πιο ακριβό. Βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει από αυτή τη μάρκα ή από αυτή τη μάρκα και πιο ακριβά ακόμα. Βλέπετε, έχει πολλά. Θα πάμε σε αυτή τη μάρκα τα οποία. Αυτό χωράει ας πούμε 400 χιλιάρικα λίτρα, αυτό χωράει 500 χιλιάρικα και αυτό χωράει 800 χιλιάρικα. Για να καταλάβετε λίγο πολύ εγώ πώς έχω μαζέψει εδώ πέρα, πάμε λίγο στο τρακτέρ να δούμε. Εγώ έχω μαζέψει στο παρόν 8 χιλιάρικα στην καρότσα. Δηλαδή μια καρότσα χωράει περίπου 16-17 χιλιάδες από ό,τι βλέπω ή 20 χοντρικά. Είναι πάρα πολλά. Οπότε πάμε εμείς να αγοράσουμε ίσως αυτό για τα 400 χιλιάρικα και αν κάποια στιγμή δεν μας κάνει θα πάρουμε extension. Έχει εδώ πέρα πάρα πολλά extension. Οπότε ξεκινάμε απλά με ένα εδώ, το οποίο δεν ξέρω που πρέπει να μπει κατά βάθος. Το βάλουμε εδώ στην άκρη. Αυτό είναι το οικόπεδο όλο και όλο. Εδώ σκέφτομαι να γίνει το σκέπαστρο, δεν ξέρω. Και εδώ να βάλω το σιλό, εδώ στην άκρη. Δεν ξέρω αν μπορώ κάποια στιγμή να τα κάνω, να τα αλλάξω θέση χωρίς να πληρώσω πράγματα. Ας πούμε ότι θα μπει εδώ παρόλα αυτά. 117.000 κάνει αυτό. Είναι μεγάλη επένδυση. Οπότε πάμε να δούμε, τώρα που το βάλαμε, καλορίζικο κιόλας παιδιά. Πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Λοιπόν, παίρνω εγώ το τρακτεράκι μου όμορφο και ωραία και κάνω την εξής διαδρομή. Πάμε προς τα δω και θέλω να δω αν υπάρχει κάποιο κουμπί το οποίο θα μας βοηθήσει στο να ρίξουμε το... Να το, εδώ πέρα. Α, πατώντας το I λέει θα πέσει. Λοιπόν, I. Και βλέπετε πως σηκώνεται εδώ πέρα η καρότσα και θα αρχίσει να πέφτει το άχυρο προς τα κάτω. Αυτό ήταν, το αδειάσαμε. Τώρα δεν ξέρω πόσο χωράει γενικότερα. Κάνω την όπιστεν μου εγώ. Για να δούμε. Μπορώ κάπως να τσεκάρω πόσο έχω στην αποθήκη μου. Α, το γράφει κάτω κάτω δεξιά. 8 τέτοιο, το γράφει. Ωραία. Έχω μείνει με 689 χιλιάρικα λεφτάκια εδώ πέρα. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Όπως είπαμε, έχουμε πίσω, έχει μείνει άχυρο. Θα παρκάρω εγώ εδώ στην άκρη την καρότσα, γιατί νομίζω ότι τη χρειάζομαι πια. Έχει πάει 11 εντωμεταξύ. Θα την παρκάρω σε αυτό το σημείο. Ορίστε. Βάζουμε και τα φρένα μας εδώ, μια χαρά. Και πρέπει να πάω. Ουπ. Περίμενα ρε φίλε, σπίτι μου είναι εδώ, ξέρεις. Λοιπόν, και πάμε να πάρουμε κάτι για να μαζέψουμε και τα άχυρα που έχουν μείνει στο χωράφι. Λοιπόν, τσέκαρα κάτι εκτός κάμερας και θέλω να σας το δείξω. Αν πάμε εδώ πέρα, υπάρχουν κάποια contracts. Σου λένε κάποιοι χωριάτες εδώ, συγχωριανοί μου στο χωριό, στην πόλη που μένουμε, ότι ξέρω εγώ σου δίνω 7 χιλιάρικα για να μου κάνεις bailing το γρασίδι μου, να μου το κάνεις μπάλα. Σου δίνω 8 χιλιάρικα σχεδόν για να μου κάνεις fertilize το χωράφι μου ή αυτό το χωράφι μου, ο καθένας στα δικά του. Εδώ έχω έναν τύπο, ο κύριος Χρήστος Ρουσό, ο οποίος έχει ένα τεράστιο χωράφι, είναι το Field 26. Αν πάμε στο χάρτη θα δείτε ότι είναι αυτό εδώ το τεράστιο χωράφι και σου λέει, αν μου το μαζέψεις εσύ με την κομπίνα σου, αυτή εδώ είναι η κομπίνα μου, θα σου δώσω 22 χιλιάρικα, 23 ουσιαστικά. Η κομπίνα ήταν το πιο ακριβό πράγμα που πήραμε. Έκανε περίπου 200 χιλιάρικα. Και μάζεψε το χωραφάκι μου και τώρα κάθεται ενώ την έχω πληρώσει πανάκριβα. Οπότε δεν είναι καθόλου άσχημη ιδέα με αυτή την κομπίνα εγώ να πάω και να μαζέψω το wheat του ξένου ανθρώπου για να βγάλω 23 χιλιάρικα, που είναι αρκετά λεφτά. Αν σκεφτείτε ότι η κομπίνα έκανε 200, κατευθείαν κάνω έτσι λίγο απόσβεση εγώ, να μην κάθετε έτσι παρκαρισμένη χωρίς λόγο. Οπότε δέχομαι το συμβόλαιο και παίρνω την κομπίνα μου για να γυρίσω και να πάω στο χωράφι του τυπά, που είναι δεν ξέρω κι εγώ πόσο μακριά από εδώ πέρα. Πρέπει να είναι εκείνο το τεράστιο που φαίνεται στο βάθος. Και αργότερα εγώ θα πάω να προχωρήσω για να κάνω τη διαδικασία στο δικό μου χωράφι. Απλά δεν θέλω να χάσω την προσφορά αυτού του τυπά. Γιατί 22 χιλιάρικα, όπως ξαναείπα, είναι πάρα πολύ χρήσιμα, παιδιά. Επίσης, επειδή έχει χωραφάρο τύπος, σκέφτηκα να αγοράσω το χωράφι του. Το οποίο χωράφι για να το αγοράσετε, παιδιά, θέλει 1.100.000 χιλιάρικα. Είναι χωραφάρα, είναι τεράστιο. Στο μέλλον θα αγοράσω το χωράφι όλου του χάρτη για να κάνουμε πραγματάκια εκεί πέρα. Αυτή η χωραφάρα, παιδιά,
Ελπίζω να μπορώ να βάλω εργάτη, παιδιά, γιατί είναι τεράστιο χωράφι και θα ήθελα απλά να πληρώσω έναν εργάτη και να πάρω εγώ τα έξτρα λεφτά ό,τι μας περισσέψουν σαν έξτρα εισόδημα. Λοιπόν, μπορώ να βάλω εργάτη. Μπορώ από ό,τι φαίνεται. Ας κατέβω. Έβαλα εδώ την κοπελιά. Ωραία, και ξεκινάει αυτή το μάζεμα. Δεν ξέρω αν θα αφήσει άχυρο πίσω, πώς θα το κάνει. Θα αφήσει άχυρο πίσω. Α, θα το σκορπίσει. Ωραία, οπότε μας πληρώνει αυτός ο τύπος για να κάνουμε τη δουλειά. Και θα μας πληρώσει και καλά κιόλας. Εγώ με το δικό μου το τρακτέρ τώρα πάω να πάρω ένα μηχάνημα για να μαζέψουμε το άχυρο από το χωράφι μας που έχει μείνει κάτω. Οπότε πάμε στα εργαλεία και πάρα πολλοί μου είπατε να πάρω αυτό που λέγεται μπέιλερ. Μπέιλερ είναι εδώ πέρα. Κάνουν μπάλες το άχυρο για να πας να το δώσεις, λέει, είσαι ζώα ή να το πουλήσεις και να βγάλεις λεφτά. Βλέπετε εδώ πέρα αυτό με τις μπάλες, ειδικά το New Holland, κάνει 160 χιλιάρικα. Είναι ακριβά. Είναι και ένα φθηνό εδώ πέρα το οποίο δεν ξέρω γιατί είναι τόσο φθηνό, ποια είναι η διαφορά του. Απλά είδα και ένα tip δικό σας το οποίο με έψησε, που λέει ότι μην πάρεις τώρα αυτή την τεχνολογία και μπλέκεις τώρα με όλα αυτά. Για αρχή, μάζεψέ το όπως είναι χωρίς να γίνει μπάλα. Δηλαδή αυτό κάνει μπάλα με 22 χιλιάρικα το φθηνό. Και μετά χρειάζεσαι το bail loaders. Είναι κάτι μηχανήματα που ουσιαστικά σου φορτώνουν αυτές τις μπάλες. Π.χ. αυτό είναι το καλύτερο στα λεφτά που είναι χαμηλό budget, 50 χιλιάρικα. Αυτό εδώ τις μαζεύει μία-μία, δεν μας συμφέρει καθόλου, θα μας ζωρίσει full. Οπότε σκεφτείτε, money-money, 50 χιλιάρικα και 22 είναι πολλά λεφτά. Αν πάμε λίγο πιο πίσω, υπάρχει αυτό που λέγεται forage wagons, το βαγόνι ξέρω εγώ αυτό, το οποίο με 30 χιλιάρικα μόνο, έτσι, μισή τιμή από το προηγούμενο, φορτώνει τα άχυρα χωρίς να κάνει μπάλες και πας και τα πουλάς κατευθείαν έτσι όπως είναι. Οπότε λέω να πάρω ένα τέτοιο για αρχή και αργότερα θα δω μήπως το πουλήσω. Δεν μπορώ να αλλάξω πολλά πράγματα, βλέπετε αυτό το πράγμα είναι, θα γεμίσει με άχυρο μέσα. Οπότε κάνω buy εδώ πέρα και 30 χιλιάρικα, φθηνή επιλογή, και πάμε στο μαγαζί, παιδιά, για να το πάρουμε. Εννοείται οτιδήποτε κάνω λάθος δεν είναι μη αναστρέψιμο. Ό,τι επιλογή και αν πάρω, μπορώ να αλλάξουμε γνώμη, να πουλήσω κάποιο μηχάνημα, κάποιο εξάρτημα. Οπότε εννοείται στα σχόλια, παιδιά, αν βλέπετε κάτι να μην πάει καλά, να μου πείτε ζησάρα, πρόσεχε εδώ πέρα, κάνεις λάθος επιλογές και θα χρεοκοπήσεις ή οτιδήποτε. Θέλω όντως να μου λέτε τι μπορεί να γίνει λάθος, τι όχι, όποιος παίζει περισσότερο, όποιος ξέρει. Επίσης να πω κάτι για τα mods. Mods προς το παρόν δεν θα βάλω στο παιχνίδι, ίσως άμα προχωρήσουμε, άμα γίνω λίγο πιο expert και εδώ έτσι το βασικό game, τότε να πειραματιστούμε με κάποια mods. Αλλά ξέρετε, γενικά, όποιος γνωρίζει το κανάλι από παλιά, δεν βάζω mods σε παιχνίδια παρά μόνο αν είναι πάρα πολύ worth. Πολλοί από εσάς μου είπατε ότι είναι αρκετά worth, οπότε ενδεχομένως στο μέλλον να βάλουμε. Αλλά προς το παρόν θα παίξουμε με το base game για λίγο, για τα πρώτα επεισόδια τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτό είναι το πράγμα που αγόρασα. Είναι λίγο περίεργο. Ελπίζω να κάνει σωστά τη δουλειά αυτή για το οποίο το πήρα και να μην έδωσα τζάμπα λεφτά αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχω φτάσει εδώ σε μια ευθεία. Βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει κάτι βελόνες έχει κάτω-κάτω πίσω από τη μεγάλη ρόδα του τρακτέρ, οι οποίες θα ανοίξουν πιθανότατα. Ορίστε, και θα μπορέσουμε να χαμηλώσουμε. Να το. Και λογικά θα μαζέψει έτσι το άχυρο. Για να ξεκινήσουμε εμείς εδώ πέρα να δούμε. Το μαζεύει, το μαζεύει. Να το. Το μαζεύει, παιδιά. Οπότε εγώ πρέπει να πάρω την ευθεία εδώ σωστά και να μαζέψω ό,τι μπορώ. Το βλέπετε εδώ πέρα πώς γίνεται. Δεν αφήνει τίποτα πίσω, οπότε είναι το σωστό μηχάνημα. Τώρα το χωράμε όλο. Πιστεύω να το χωράει όλο αυτό. Έχω κάνει κάτι στραβές εδώ. Κινήσεις, θα τη διορθώσουμε τώρα. Έχει γεμίσει η κομπίνα το μεταξύ του φίλου μας εκεί πέρα. Πρέπει να πάμε να τον ξεφορτώσουμε. Ελπίζω να μην χάσω το συμβόλαιο. Πάντως, γενικά μου αρέσουν τα animation. Τους μου αρέσει έτσι πως γεμίζει, βλέπετε το πράγμα εδώ πέρα. Και νομίζω πως αυτό δεν μπορεί να το κάνει εργάτης. Πρέπει να το κάνω μόνος μου. Εντάξει, λίγες γραμμές έχουν μείνει. Γενικά χρειαζόμαστε ένα δεύτερο τρακτέρ προφανώς. Μου το είπατε πολύ στα σχόλια για να μπορούσαμε τώρα να κάνουμε τις κινήσεις με την καρότσα. Αλλά προς το παρόν θέλω να μην χρεοκοπήσω, παιδιά. Γι' αυτό κάνω όσο πιο προσεκτικά πράγματα γίνεται. Δεν θέλω να μπλέξω με δάνεια και με τέτοια πράγματα νωρίς. Θα το πάμε λίγο safe στην αρχή και σιγά σιγά θα κάνουμε ανοίγματα. Ωραία, γέμισε αυτό όπως βλέπετε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω πού μπορώ να το πουλήσω τώρα το άχυρο εγώ. Θα κάνω μια δοκιμή να πάω στον μήλο που είναι προς τα εκεί. Εκεί που κοιτάω τώρα. Αλλιώς υπάρχει και μαγαζί με ζώα και είδη ζωοτροφής και τέτοια, ίσως πουλιέται εκεί πέρα. Δεν ξέρω, θα το ψάξω τώρα στο χάρτη. Λοιπόν, εδώ κάτω βρίσκεται ο μήλος από ό,τι βλέπω. Να δούμε καλώς ο μήλος όλα τα αλέθη ή αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είναι για εδώ. Εδώ σίγουρα βάζει σιτάρι. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν είναι για τα άχυρα. Οπότε ας δοκιμάσουμε να το αδειάσουμε εδώ πέρα. Εδώ λέει είναι με ζώα. Κάτι έχει με ζώα εδώ πέρα. Να δούμε αν μπορούμε να το αδειάσουμε. Ναι, εδώ. Ωραία, ευτυχώς το πετύχαμε με την δεύτερη και ήταν και αρκετά κοντά. Οπότε, οκ, δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Να το, το αδειάζουμε εδώ πέρα μια χαρά. Βγάζουμε λεφτά από όλο αυτό. Δεν ξέρω πόσο, δεν θυμάμαι πόσο είχε. Δεν νομίζω να κάνει και ακριβά. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Να, 985 έκανε αυτό το πρώτο γέμισμα. Ένα χιλιαρικάκι δηλαδή, έτσι ένα bonus ας πούμε.
Και τώρα πάμε κατευθείαν να πάρουμε καρότσα για να καταφέρουμε να διάσουμε την κομπίνα και να συνεχίσει τη δουλειά του εργάτη στο συγχωριανό μου το χωράφι, παιδιά. Ωραία. Φτάσαμε στο σπίτι. Αφήνω αυτό εδώ και το επόμενο βήμα είναι να πάρουμε την καρότσα μας. Ωραία, και αφού πήρα την καρότσα, πάω κατευθείαν στο χωράφι του συγχωριανού μας που του κάνουμε τη δουλίτσα. Κάποτε θέλω να ρωτήσω κιόλας σε εσάς που μπορεί να ξέρετε κάτι παραπάνω, εάν πηγαίνω μέσα από τα χωράφια για συντομία, τα ξένα χωράφια, χαλάει το τρακτέρ, έχω κάποιο disadvantage, κάποιο λόγο να μην το κάνω, ή απλά άμα θέλουμε γιόλο. Κάπου εδώ να ενημερώσω για να ξέρετε κιόλας ότι αυτή τη στιγμή είναι 1 το μεσημέρι τη πρώτη μέρα του Αυγούστου. Όπου στο παιχνίδι δεν έχω πειράξει κάτι, κάθε μέρα, κάθε 24ωρο είναι και ένας μήνας. Οπότε αν περάσει αυτή η μέρα θα πάμε κατευθείαν στο Σεπτέμβρη, να το ξέρετε κιόλας ότι κάπως έτσι πάει το πράγμα, ώστε να γίνεται η εναλλαγή των εποχών γρήγορα και να προχωράει το πράγμα και να δούμε ό,τι χρειάζεται. Καλά, μόνο αυτά, μαζέψουμε 2 γραμμές. Οκ. Καθίστε να πάω από την άλλη. Εντάξει, βέβαια 2 γραμμές από το τεράστιο χωράφι του, έτσι. Σκεφτείτε ότι αυτό δηλαδή δεν θα το τελειώσουμε ποτέ. Ωραία, για πάμε εμείς εδώ πέρα να γεμίσει κατευθείαν η καρότσα μας. Πάρα πολύ σιτάρι, κοιτάξτε εδώ πέρα. Ωραία, και τώρα είναι έτοιμο αυτό. Ξαναβάζω τον υπάλληλο και εγώ από δίπλα θα ακολουθώ εν κινήσει να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας να φτάσω στο 100% εγώ και αυτός ταυτόχρονα θα αδειάζει ό,τι μαζεύει. Μιλάμε τώρα για συνεργασία σαν να μην υπάρχει αύριο. Μην το ρίχνεις έξω, ρε! Περιμένετε λίγο! Εντάξει, πήγαμε σε άλλα επίπεδα συνεργασίας τώρα, έτσι, με τον υπάλληλό μου εδώ πέρα. Ήταν γυναίκα πριν, τώρα είναι άντρας, σχόλασε από ό,τι φαίνεται η γυναίκα. Ωπ, ανέβηκα μια τεράστια ανηφόρα εδώ πέρα, τι φάση. Εντάξει, τουλάχιστον το τρακτέρ μου από ό,τι φαίνεται έχει δύναμη. Το harvest. Πάντως είναι τόσο τεράστιο το χωράφι που ήδη έχω αρχίσει να λέω 22 χιλιάρικα. Καταλαβαίνω γιατί μου δίνει τόσο πολλά, γιατί μιλάμε για μεγάλο μπελά, έτσι. Αυτή τη στιγμή έχει μείνει πίσω το δικό μου χωράφι. Αν και επειδή έχω μόνο ένα χωράφι, δεν επήγει κιόλας, δεν βιαζόμαστε. Ίσα-ίσα που αυτή η δουλειά εδώ πέρα λογικά θα μου δώσει και περισσότερα λεφτά από ό,τι το να πρόσεχα το δικό μου χωράφι. Αν και πρέπει να το ετοιμάσω γενικά το δικό μας χωράφι, να είναι έτοιμο να του σπείρουμε καινούργια σοδιά. Όπου και εκεί θέλει ψάξιμο, τι θα βάλουμε σε εκείνο το χωράφι. Και με ποιο μηχάνημα οργώνουμε, πώς θα το κάνουμε. Θέλει όργωμα, θέλει μετά καλλιεργητή, μετά θα θέλει ας πούμε να δώσουμε και lime, ασβέστη, πώς λέγεται. Και λογικά γέμισε. Είμαστε 99%, ωραία. Οπότε εγώ μπορώ να φύγω κατευθείαν για να πάω στο Μήλο να το πουλήσω για πάρτι του. Βλέπετε εδώ μέχρι πάνω έχει γεμίσει το πράγμα. Έκλεισε και το κάλυμα και νομίζω πως πάμε εκεί τώρα και αυτό όσο δουλεύει αυτή τη στιγμή είναι 0%. Έχει χώρο αυτό να κάνει όσο θέλει. Θα πάω εγώ να μαζέψω και τα υπόλοιπα άχυρα που είναι στο χωράφι μου ώστε να τελειώσουμε αυτή τη διαδικασία και να προχωρήσει και η δικιά μου δουλειά. Ωραία, εδώ είχαμε έρθει και πριν και δεν έγινε δουλίτσα. Τώρα που ήρθαμε τα πράγματα αυτού του τυπά. Νομίζω πως εδώ μπορούμε να τα αφήσουμε. Για να δούμε. Ωραία, το ρίξουμε εδώ πέρα. 10% λέει transported για το field 26. Οκ, αυτό σημαίνει ότι θέλω να κάνω άλλες 9 διαδρομές. Οκ. Παρ' όλα αυτά δεν θέλω να ανησυχείτε εσείς. Δεν θα τα βλέπετε όλα αναλυτικά. Τα βαρετά σημεία στο μοντάζ θα τα κόβω εγώ και θα βλέπετε μόνο αυτά που αξίζουν. Και επέστρεψα στο χωράφι μας μετά από το ευχάριστο διάλειμμα, μαζεύοντας το τεράστιο χωράφι του μεγαλογεωκτήμονα. Ανοίγουμε εδώ τα πραγματάκια μας, κατεβάζουμε και το pick-up και πάμε να κάνουμε τη δουλειά στο δικό μας χωράφι. Όπως το σκέφτομαι παρόλα αυτά, λέω να αγοράσω ένα καινούριο χωράφι σε βάθος χρόνου, δηλαδή τώρα μέσα στον Αύγουστο, πάλι με σιτάρι ή κάποιο άλλο δημητριακό, απλά και μόνο γιατί έχω ήδη όλα τα εξαρτήματα που χρειάζεται να γεμίσουμε τα σιλό μας. Αυτό θέλω αυτή τη στιγμή. Ωστότε, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, κάποιους μήνες αργότερα, να μπορέσουμε να πουλήσουμε αρκετό προϊόν και όχι απλά, ξέρω εγώ, 8.000 λίτρα. Όπως βλέπετε, γεμίσαμε το άχυρο 100%. Έχει μείνει πάρα πολύ λίγο στο χωράφι, ίσως δεν ξαναπεράσω να το μαζέψω. Δεν νομίζω να αξίζει καν το καύσιμο μέχρι εκεί. Οπότε, το επόμενο πράγμα που μάλλον θα γίνει στο χωράφι είναι το όργωμα για να ετοιμαστούμε για τη νέα σοδιά. Ωραία, φτάσαμε πάλι εδώ πέρα. Να αφήσουμε και αυτό το άχυρο σε αυτό το σημείο. Είμαστε έτοιμοι. Θα βγάλουμε, ξέρω εγώ, κάποια λεφτά εδώ πέρα πάλι. Νομίζω τι ήταν, ένα χιλιάρικο. Να το αδειάζει και να δούμε πόσο πάει. 987. Ωραία, και αφού τελειώσαμε τώρα τη διαδικασία με τα άχυρα, θα παρκάρω εδώ το καροτσάκι αυτό. Δίπλα στο κανονικό μας το trailer. Εννοείται πως έχουμε ακόμα το contract που μαζεύουμε το WIT, οπότε θα πάρω την καρότσα και θα πάω να συνεχίσω εκτός κάμερας τώρα την υπόλοιπη δουλειά με τον τύπο. Αλλά λογικά κάποτε θα τελειώσει το επεισόδιο, οπότε να σας πω ότι σε αυτό το επεισόδιο, όπως βλέπετε, πήραμε σιλό, γεμίσαμε μέσα εμπόρευμα και θα γεμίσουμε κι άλλο γιατί θα αγοράσουμε κι άλλο χωράφι. Θέλω τώρα να σας πω για το επόμενο επεισόδιο ότι έχω ψηθεί πάρα πολύ άσχημα να κάνω από αυτά τα πράγματα που έχετε προτείνει κι εσείς. Κάποιοι μου είπατε να βάλω κοτόπουλα. Βλέπω εδώ πέρα έχει κοτοπουλάκια, μπορούμε να ασχοληθούμε για να έχετε εισόδημα εκεί πέρα. Επίσης, κάποιοι μου είπατε και για μέλισσες.
μπις να μπορούμε να κάνουμε δηλαδή και τις μέλισσες. Και κάποιοι από εσάς μου προτείνετε να βάλω και θερμοκήπια, τα οποία βλέπω είναι οικονομικά και μπορεί να δώσουν και αυτά κάποιο έξτρα εισόδημα. Οπότε στο επόμενο επεισόδιο θα κάνουμε μια τέτοια αγορά. Σε αυτά που σας είπα ήδη, οπότε πείτε μου στα σχόλια από κάτω τι θα προτείνετε εσείς. Θέλετε να δείτε θερμοκήπιο, θέλετε να δείτε κότες, θέλετε να δείτε και τα δύο, θα το δούμε. Και εκτός από αυτό, επίσης πρέπει να οργώσουμε το χωράφι μας. Το χωράφι αυτή τη στιγμή γράφει ότι χρειάζεται να γίνει όργωμα, δηλαδή plow. Βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά. Δεν ξέρω ποιο θα πρέπει να αγοράσω. Π.χ. αν τα αφήνετε πάνω μου, λογικά θα αγόραζα ή αυτό ή αυτό. Έτσι που είναι και πιο μεγάλα, σε μέτρα καλύπτουν μεγάλη απόσταση. Έτσι κι αλλιώς θα χρειαστούμε για πάντα να οργώνουμε τα χωράφια μας, οπότε πρέπει να πάρουμε ένα καλό να το έχουμε για πάντα, ώστε να μπορέσουμε μετά να φυτέψουμε. Οπότε στο επόμενο επεισόδιο θα κάνουμε αγορά καινούργιων εξαρτημάτων. Και πριν το κάνω αυτή την αγορά, θέλω να μου πείτε εσείς στα σχόλια αν αυτό που πάω να αγοράσω αξίζει. Να το πάρω, να μην το πάρω. Τα αφήνω πάνω σας. Οπότε πάω να πιάσω δουλειά εδώ πέρα εκτός κάμερας και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, ίσως κατά 22 χιλιάρικα πιο πλούσιοι κάνοντας δουλειές για το μεγαλογιοκτήματα του χωριού. Οπότε αυτά από μένα, παιδιά. Like αν σας άρεσε το επεισόδιο, subscribe να μην χάνετε τα επόμενα που θα ακολουθήσουν και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Bye bye.